Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της υγείας. Χώρος της υγείας, ο οποίος είναι σε αναβρασμό, παραμένει το τελευταίο διάστημα σε αναβρασμό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα της Κρήτης, τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Ένα από αυτά είναι και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πολλές φορές έχουμε επισημάνει και από εδώ τις μεγάλες ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο και το Σωματείο Εργαζομένων πολλές φορές κάνει δημόσιες παρεμβάσεις. Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου, τον κύριο Μανουσάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφακιανάκη, και καλή τηλεοπτική σεζόν έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μανουσάκη, μιλάμε για τις σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πολλές φορές και οι ίδιοι εσείς ενημερώνετε για τις ελλείψεις, με την έννοια πια ότι υπάρχουν βάρδιες, οι οποίες είναι βάρδιες του τρόμου. Βάρδιες που μπορεί να μην έχουν ακτινολόγο. Βάρδιες που μπορεί να μην έχουν αναισθησιολόγο. Λίγο θέλουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, με την έννοια πια, με την εικόνα μάλλον, την οποία εσείς έχετε ως εργαζόμενοι. Πρώτα απ' όλα, από τον Απρίλιο έχουν μειωθεί οι κλίνες ΜΕΘ από 6 που λειτουργούσαν σε 4, λόγω της αποχώρησης ενός γιατρού που πήρε θέση σε άλλο νοσοκομείο, και από 4 γιατροί έμειναν 3 στη ΜΕΘ, και αυτή τη στιγμή από 6 κρεβάτια έχουμε 4 στη ΜΕΘ. Και εκεί οι εφημερίες δεν βγαίνουν με τους 3 γιατρούς, με αποτέλεσμα προς το παρόν γίνονται προσπάθειες να έρχονται γιατροί από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου ή και γιατρός με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αυτή είναι η κατάσταση στη ΜΕΘ, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης, στο αναισθησιολογικό, στο καρδιολογικό, σε αυτές τις 2 κλινικές, σε αυτά τα 2 τμήματα έχουμε 7 με 8 εφημερίες κενές κάθε μήνα. Δηλαδή το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς να εφημερεύει αναισθησιολόγος και χωρίς να εφημερεύει καρδιολόγος. Και είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να χρειάζεται για κάποιο περιστατικό να προσέλθει, να έρχεται ένα περιστατικό στο νοσοκομείο και ο γιατρός που δεν εφημερεύει να καλείται από το σπίτι του και να έρχεται για κάποιο επίγον και σοβαρό περιστατικό. Ουσιαστικά η λύση λοιπόν είναι, αν τύχει κάτι, να καλέσουμε τον γιατρό ο οποίος δεν εφημερεύει, αλλά επί της ουσίας ο ίδιος και από το δικό του φιλότιμο παραμένει σε επιφυλακή, μην τυχόν και τύχει κάποιο περιστατικό. Ναι, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Βέβαια, και είναι, και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία. Κυρίως τα νοσοκομεία του Ηρακλείου που εφημερεύουν. Επίσης, άλλο μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου είναι το ακτινολογικό. Στο ακτινολογικό έχουμε 2 γιατρούς, η μία εκ των οποίων είναι σε παράταση, έχει περάσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών εδώ και 1,5 χρόνο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι μισές εφημερίες του μήνα είναι κενές από ακτινολόγο. Αυτό έχει και μια άλλη επίπτωση, το γεγονός ότι δεν γίνονται προγραμματισμένες απεικονιστικές εξετάσεις στο νοσοκομείο. Και δεν γίνονται και σε κανένα νοσοκομείο του νομού. Δηλαδή, αν κάποιος ασφαλισμένος ή πολίτης λάβει μια συνταγή από ένα γιατρό, είτε από το δημόσιο είτε από το ιδιωτικό σύστημα υγείας, για προγραμματισμένη εξωνική, για προγραμματισμένη μαστογραφία, για προγραμματισμένο υπερηχογράφημα, για προγραμματισμένη μέτρηση οθικής πυκνότητας, δεν μπορεί να την κάνει αυτή την εξέταση σε κανένα νοσοκομείο του νομού Λασιθίου. Θα πρέπει είτε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, είτε να πάει και να γυρέψει ραντεβού στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Στον ιδιωτικό τομέα, μια συνήθις πρακτική γενικά που ακολουθείται είναι ότι δεν υπάρχει κοντινό ραντεβού αν κάποιος πηγαίνει να πληρώσει τη συμμετοχή του με τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος θέλει να κάνει την επέμβαση γρήγορα, να πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό ουσιαστικά, και δηλαδή να μην μπορεί να κάνει χρήση της ασφαλειάς του, αλλά να πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του. Επί της ουσίας, κύριε Μανουσάκη, μιλάμε λοιπόν για ασφαλισμένους οι οποίοι βρίσκονται σε ομοιρία. Είτε έχει να κάνει με έκτακτες εξετάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν, είτε με τον τακτικό τους έλεγχο, γιατί επιβάλλεται για λόγους υγείας. Εγκλωβισμένοι τελείως, όμοιροι. Στον Άγιο Νικόλαο, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Επίσης, αυτό που σας λέω ισχύει για όλο τον νομό Λασιθίου. Για όλο τον νομό. Επίσης, ναι, πρέπει να σας πω ότι και στο υπόλοιπο προσωπικό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά.
τα οποία δημιουργούν το εξής φαινόμενο. Να μένουν πίσω οι άδειες, να μην χορηγούνται οι κανονικές άδειες στο χρόνο που προβλέπεται. Και έχουμε τώρα συναδέλφους που τους οφείλονται άδειες από το 2019. Πιο πριν είχαμε και από το 2018. Ναι, και αυτές όσο πάει και συσσωρεύονται. Ναι, ακριβώς. Αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στην παροχή υπηρεσιών, γιατί ένα κουρασμένο προσωπικό δεν μπορεί να παρέχει τις σωστές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και βεβαίως και το ότι δεν υπάρχει προσωπικό είχε και έχει επίπτωση και στη λειτουργία τμήματων του νοσοκομείου, όπως στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου έχουμε μια μείωση των περιστατικών των χειρουργείων που διενεργούνται σε σχέση με πέρυσι κατά 25%. Δηλαδή το 2024 έχουν γίνει στο νοσοκομείο τακτικές και έκτακτες επεμβάσεις 25% λιγότερες σε σχέση με το 2023. Ναι. Αυτό είναι κάτι που έχει επίπτωση στους ασθενείς, γιατί δεν μπορούν να βρουν εν καιρός στη λίστα χειρουργείων να χειρουργηθούν και εκ των πραγμάτων οδηγούνται σε άλλα νοσοκομεία ή μοιραία στον ιδιωτικό τομέα. Όπου ειδικά στο κομμάτι των χειρουργείων υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Και εμείς αυτό που λέμε ως εργαζόμενοι είναι ότι αυτή η πολιτική συρρήγνωσης του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και γενικά των νοσοκομείων της περιφέρειας έχει στόχο εκ των πραγμάτων να στέλνει τους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό το μόνο που περιμένουμε αυτή την περίοδο είναι μια προκήρυξη με γιατρών που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε μάθει ότι περιλαμβάνει 6 γιατρούς για τον μόνιμες θέσεις για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στις ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα, πλην του καρδιολόγου, όλες οι άλλες ειδικότητες προκυρήσονται. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που προκυρήσονται. Έχουν προκυρηθεί και άλλες φορές. Και δεν υπάρχει έχουν, και ενδιαφέρον. Ναι, τώρα πρόσφατα το Υπουργείο πέρασε μια υπουργική απόφαση με την οποία αυξάνεται το επίδομα άγονης περιοχής και είναι μια αύξηση σε καθαρά χρήματα για τις μισές ειδικότητες 130 ευρώ το μήνα, για τις άλλες ειδικότητες όπως παθολόγοι, ακτινολόγοι είναι 285 ευρώ το μήνα. Θεωρήθηκε από την κυβέρνηση ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για να προτιμήσουν τις δικές μας περιοχές. Είναι μια καλή προσπάθεια, είναι όντως ένα κίνητρο, κύριε Μανουσάκη, δεν αρκεί. Εκτιμούμε ότι αυτό είναι ελλειπές. Είναι θετικό που έγινε, αλλά είναι πολύ ελλειπές. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια οριζόντια αύξηση των μισθών στα επίπεδα που ήταν πριν το 2012. Τελικά δηλαδή, μόνο έτσι ενδεχομένως 2000... να δοθεί λύση, λέτε, στα νοσοκομεία και τις ελλείψεις. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά από το 2012 και μετά οι μισθοί και των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού έχουν υποστεί μία μείωση 40%. Έτσι, οπότε εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η μισθή και στην ιδιωτικό τομέα αλλά και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Κύπρο που έχουμε το συνεχές φαινόμενο γιατροί να φεύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας και να πηγαίνουν να εργαστούν στο σύστημα υγείας της Κύπρου ή σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Μια οριζόντια λοιπόν λύση στους μισθούς, στο μισθολογικό κομμάτι για να επιστρέψουν οι επιστήμονες στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίως. Και αυτό θα έπρεπε να και ζητούμε να συνδυαστεί με βελτίωση των συνθήκων εργασίας, mm-hmm. να μην υπάρχουν τα εντέλεστε, αυτός ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης που υπάρχει απέναντι στους εργαζόμενους και εμείς τον έχουμε υποστεί και ειδικά το τελευταίο διάστημα, αλλά διαχρονικά και αυτό είναι παντού, και να μην υπάρχει συνεχής πίεση, κάνε εφημερία, μετακινήσου στο άλλο νοσοκομείο να κάνεις εφημερία και απέναντι και στο υπόλοιπο προσωπικό. Αν είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας και δίνονται mm-hmm. οι άδειες στην ώρα τους και πληρώνεται το προσωπικό στην ώρα τους, γιατί και τώρα πάλι θα πληρωθούν αύριο εφημερίες που χρωστούνταν από το Μάιο. Καταλαβαίνουμε ότι αν δεν βελτιωθούν αυτά σε επίπεδο συνθήκων εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθεί και η κατάσταση και να έρθουν οι προσωπικό και οι γιατροί στα νοσοκομεία. Και το άλλο που χρειάζεται είναι να γίνουν προκηρύξεις θέσεων. Ακόμα και αυτές που θα γίνουν τώρα το επόμενο διάστημα είναι σποραδικές και συγκεκριμένες. Δεν είναι προκηρύξεις θέσεων τέτοιες μαζικές και μεγάλες που να δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας και αφορούν μόνο στους γιατρούς.
Εμείς ζητούμε να καλυφθούν και όλες οι υπόλοιπες θέσεις για να σταματήσει αυτή η κατάσταση να μειώνεται συνεχώς το μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων κάθε χρόνο. Σκεφτείτε, κυρία Σοκιανάκη, ότι το 2019 υπηρετούσαν σχεδόν 79.000 εργαζόμενοι μόνιμοι στο Υπουργείο Υγείας. Και τώρα είναι λίγο παραπάνω από 70.000. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων έχει μειωθεί κατά περίπου 9.000. Μεγάλος αριθμός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για αυτή τη συζήτηση. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε καταγράφοντας πάντα τον παλμό των εργαζομένων. Ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ γρήγορα? Και εμείς σας ευχαριστούμε για το διαχρονικό ενδιαφέρον σας και πάλι εύχομαι καλή τηλεοπτική χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουσάκη.